Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκίνησε η αξιοποίηση των Μεσσηνίων σε θέσεις κλειδιά για να τρέξει η μηχανή της νέας κυβέρνησης. Ο Αντώνης Σαμαράς ζήτησε και έλαβε τις παραιτήσεις των διευθυντικών στελεχών της Εθνικής Τράπεζας, τις οποίες τα ενία αναλαμβάνει ο Κυπαρίσιος Αλέξανδρος Τουρκολιάς. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας. Τις παραιτήσεις όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας ζήτησε και έλαβε ο Υπηρεσιακός Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζανιάς, έπειτα από την εντολή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, μιας και την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση. Ο πρόεδρος της Εθνικής, Βασίλης Ράπανος, υπέβαλε ήδη την παραίτησή του, ενώ τον ίδιο δρόμο φαίνεται πως θα ακολουθεί σύντομα και ο Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Σταμακάκης. Νέος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και Διευθύνων Σύμβουλος αναμένεται να αναλάβει ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς, ο οποίος μέχρι τώρα έχει τη θέση του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Υποδιοικητής της Εθνικής θα αναλάβει ο πρώην επικεφαλής του ΟΔΙΧ, Πέτρος Χριστοδούλου. Ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς γεννήθηκε στην Κυπαρισία, είναι έγκαμος και έχει δύο κόρες. Κατέχει πτυχίο πολιτικών επιστημών και διοίκηση επιχειρήσεων από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, πτυχίο νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση ναυτιλιακών εταιριών, στις ναυτιλιακές ασφαλίσεις και στο ναυτιλιακό δίκαιο. Στο χώρο της Εθνικής Τράπεζας ήλθε το 1997 ως Διευθυντής Ναυτιλιακών Εργασιών, το 2002 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Ναυτιλιακών Εργασιών και το 2004 το ανατέθηκαν καθήκοντα Γενικό Διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής. Ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς εξελέγει εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας τον Νοέμβριο του 2010 και είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας. Τον ακούγεται σήμερα και προχωρά όπως όλα δείχνουν και η αξιοποίηση του Στέλιου Στασινόπουλου. Ο έμπειρος αυτοδιοικητικός και εφοριακός πρόκειται να αναλάβει θέση στα υψηλά κλιμάκια του ΣΔΟΕ. Η αξιοποίηση των Μεσσηνίων ξεκίνησε με τις πρώτες πληροφορίες της τηλεόρασης Best να σημειώνει πως ο Στέλιος Στασινόπουλος αναμένεται να αναλάβει υψηλή θέση στην πυραμίδα του ΣΔΟΕ. Σε μια περίοδο όπου τα έσοδα και η καταπολέμηση της σπατάλης και της φοροδιαφυγής είναι το πρώτο μέλημα για να κλείσουν και οι πολλές τρύπες, ο έμπειρος προϊστάμενος της εφορίας της Μεσσήνης και αυτοδιοικητικός, πρόεδρος άλλωστε της επιχείρησης Διοκλής του Δήμου Καλαμάτας και προοριζόμενος για πρόεδρος του νέου λιμενικού ταμείου, πρόκειται να στελεχώσει το βασικό πυρήνα του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Δεν αλλάζουν οι έδρες στη Μεσσηνία και παραμένουν όσο έχουν. Το αποτέλεσμα αυτό επικύρωσε στην συνεδρίασή της η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή. Τελικά, δεν διαφοροποιούνται τα δεδομένα όσον αφορά τις έδρες στον νομό Μεσσηνίας και παραμένουν όσο έχουν. Η αναγνώση του εκλογικού νόμου, άλλωστε αυτό το σημείωσε και η Singular, έδειχνε ανασάφεια ως προς την κατανομή των τριεδρικών και τελικά την λύση έδωσε η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή. Στην επιτροπή της οποίας προείσταται η πρόεδρος του Αρείου Παγουρένα Σημακοπούλου, επικυρώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση το εκλογικό αποτέλεσμα. Η ενδεχόμενη ανατροπή των έδρων στη Λακωνία που θα επηρεάζει συμπτωματικά και τη Μεσσηνία δεν υφίσταται. Έτσι, οι έδρες είναι αυτές που ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στις 17 Ιουνίου, με τρεις να πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, μία στον ΣΥΡΙΖΑ και μία στη Χρυσή Αυγή. Είδαμε λοιπόν τρεις ειδήσεις αναφορικά έτσι με την πολιτική επικαιρότητα και το στίγμα δίνεται από την αξιοποίηση αρκετών Μεσσήνιων. Από ό,τι φαίνεται, αυτή είναι η πρόθεση και αυτή είναι και η πρώτη ένδειξη σε θέσεις κλειδιά για να τρέξει ο μηχανισμός της νέας κυβέρνησης. Καλησπέριζουμε εμείς τον διευθυντή της εφημερίδας Φωνή του Θανάση Σαμούλη. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έχουμε ήδη τον Αλέξανδρο Τουρκολιά να αναλαμβάνει τα ενία της Εθνικής Τράπεζας, που είναι μια σημαντική αλλαγή, να μην το ξεχνάμε αυτό, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη θέση, σε μια θέση ευθύνης. Από ό,τι φαίνεται, και όπως όλα δείχνουν, και ο Στέλιος Στασινόπουλος θα ανεβεί στα υψηλά κλιμάκια του ΣΔΟΕ, μια θέση εξαιρετικά σημαντική από την έννοια, υπό την έννοια ότι όλα κρίνονται στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, έτσι. Οπωσδήποτε οι αλλαγές θα σηματοδοτήσουν, κυρίως στο οικονομικό πεδίο μιλάμε τώρα, θα σηματοδοτήσουν ποια θα είναι η τύχη ουσιαστικά και της υλοποίησης της πολιτικής, αλλά και γενικότερα το χτύπημα στη φοροδιαφυγή, το οποίο μονίμως εξαγγέλλεται από τη μεταπολίτευση και ουδέποτε υλοποιείται. Τώρα για τα ονόματα που είπες, είναι σημαντική οπωσδήποτε η αναβάθμιση, αναλαμβάνει το τιμόνι της Εθνικής Τράπεζας ένας στέλεχος της τράπεζας ουσιαστικά, ο οποίος έχει μεσσηνιακή καταγωγή, γεννηθεί στην Κυπαρισία, μεγάλο στο Μελιγαλά, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, ο οποίος βεβαίως θα πρέπει να πούμε δεν αξιοποιείται ότι επειδή είναι μεσσήνιος, αλλά αξιοποιείται επειδή είναι ικανότατος στο τραπεζικό χώρο. Έτσι. Ήταν ήδη αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στην τράπεζα και από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες θα είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος, αν δεν τοποθετήθηκε και όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει απόφαση. Έτσι είναι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Αυτά δείχνουν όλες οι πληροφορίες. Μάλιστα.
είναι η μεγαλύτερη τράπεζα, δεν το συζητάμε, και βεβαίως σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί και το κατά πόσο μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την ολοκλήρωσή του το Σεπτέμβριο, θα κριθεί και το κατά πόσο η Εθνική Τράπεζα θα χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία. Για το πρόβλημα είναι εκεί. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα όλα είναι απλώς εδώ το κρέμα που λέμε. Να σημειώσουμε. Λοιπόν, βεβαίως τώρα σε σχέση με την αξιοποίηση τελεχών από το μηχανισμό και για το κύριο Στασινόπουλο που είπες, είναι γνωστό, ήταν υπεύθυνος, ήταν διευθυντής του τοπικού κλιμακίου του εδώ στη Γαλαμάτα παλιότερα. Έχει μια εμπειρία σημαντική, αναμφισβήτητη στον χώρο των εφοριακών κλπ. Και βεβαίως η αναβάθμισή του σημαίνει ότι αναγνωρίζεται και η εμπειρία του, η ικανότητά του στο χώρο αυτό. Σημειώνουμε πως υπάρχουν όλες αυτές τις ημέρες αρκετές διεργασίες με τον Αντώνη Σαμαρά να κάθεται σε αναμένα κάρβουνα ουσιαστικά, να τονίσουμε, και παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα υγείας, παρόλα αυτά δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, συγκεκριμένες κατευθύνσεις και για την διαπραγμάτευση που θα γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα εξελιχθεί ουσιαστικά χωρίς να αναφέρεται λίγο πολύ το ελληνικό πρόβλημα, με τις κρίσιμες διεργασίες να ξεκινούν αύριο, αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήματα. Ξέρουμε και πως ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει ενημερωθεί για τα πυρόπληκτα και την όλη υπόθεση των δανείων, ήδη από τους πρόεδρους των επιμελητηρίων που τον είχαν επισκεφτεί στη Συγκρού. Έχει άποψη για το ζήτημα αυτό, είναι ενήμερος και αναμένεται να υπάρξει και παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα, γιατί νομίζω ότι λύγει η προθεσμία την Παρασκευή και πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία με τα δάνεια στις πυρόπληκτες περιοχές του 2007 και με την επελθούσα, εν πάση περιπτώσει, οικονομική κρίση και τη συρρήκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές, το κλείσιμο καταστημάτων, επιχειρήσεων κλπ. Είναι κυριολεκτικά μία βόμβα και για την τοπική οικονομία, έτσι, αλλά και για όλες τις πυρόπληκτες περιοχές των έξι νομών που θυμόμαστε τότε είχαν ενταχθεί σε αυτή τη διάταξη. Τώρα για τη στελέχωση γενικότερα του δημόσιου τομέα, την πολιτική, γιατί ουσιαστικά είναι πολιτικές οι επιλογές αυτές, έτσι. Θα πρέπει να πούμε, Θέμη, ότι αν αποτελεί πονοκέφαλο ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης, είναι κυριολεκτικά φορτίο και μεγάλο βάρος η στελέχωση του κράτους, διότι όλοι γνωρίζουμε τι είχε γίνει το 2009 με τις περιβόητες ιστορίες, το Open Gov και τα σχετικά αυτά τα εφευρήματα του κυρίου Παπαντρέου, όπου επί έξι μήνες ουσιαστικά το κράτος ήταν ακυβέρνητο. Δεν υπήρχαν γενικοί γραμματείς, δεν υπήρχαν πρόεδροι οργανισμών, δεν υπήρχε τίποτα, με αποτέλεσμα όλο αυτό να λειτουργεί σορευτικά για τα προβλήματα της καθημερινότητας, να μην δίνονται λύσεις, όλοι να παραπέμπουν άσε και βλέπουμε, να έρθει η νέα διοίκηση, να έρθει ο νέος πρόεδρος, να έρθει ο νέος γενικός γραμματέας και όλα τα σχετικά. Θυμάστε τι επί 6, 8, 10 μήνες, ίσως και ένα χρόνο σε μερικές περιπτώσεις, δεν υπήρχαν. Για παράδειγμα, να σου πω την περίπτωση του γραμματέα για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Όλοι λέγαμε, ας πούμε, ότι το ΕΣΠΑ θα μας έσωνε από την κρίση τότε, πριν ακόμα από το μνημόνιο, και τελικά μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, δεν υπήρχε γραμματέας για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Δηλαδή όλα αυτά είναι πραγματικά πολύ ουσιαστικά ζητήματα, και γι' αυτό, και βεβαίως να χτυπήσουμε περαστικά στο Μεσίνιο Πρωθυπουργό, έτσι, γιατί δεν το έχουμε πει τις τελευταίες μέρες, είναι πραγματικά ένα μεγάλο βάρος στην επιβαρυμένη κατάσταση την οποία διέχεται αυτή τη στιγμή ο κ. Σαμαράς, αλλά από ό,τι μεταδόθηκε ο θεράπων ιατρός, είπε ότι όλα πάνε καλά, και νομίζω ότι η εργασιομανία και η αποφασιστικότητα που έχει επιδείξει ο Μεσίνιος Πρωθυπουργός μέχρι τώρα και στην περίπτωση του. Έτσι, όχι μόνο τώρα, Μερνίκου, αλλά και με την επιστροφή του, ναι. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν σε αυτό ταχύτατα και βεβαίως διαφορετικά. Τώρα, αν οι άνθρωποι που θα επιλεγούν στηρίξουν την καθημερινότητα του πολίτη και ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα και όχι μόνο με τις καρέκλες της εξουσίας, τότε θα είναι και ο κόσμος ευτυχέστερος. Θανάση, κλείνοντας, να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό από αυτά που συζητάμε. Να μας ενημερώσει για την εφημερίδα Φωνή, γιατί θα υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο διανομής
Τι ακριβώς? Ναι, από την πρώτη του μηνός υπάρχει μια αλλαγή στο σύστημα διανομής, την οποία διανομή έκανε ο κύριος Παπαχρήστου μέσα του πρακτορείου τοπικού τύπου. Αυτή η δραστηριότητα σταματάει πλέον από τον κύριο Παπαχρήστου και θα αναλάβει τη διακίνηση της φωνής και νομίζω και του θάρρους η κυρία Βάσο Μπουρελιά, και έτσι η εφημερίδα θα υπάρχει κανονικά σε όλα τα περίπτερα όπως πήγαινε πριν, αλλά και σε νέες περιοχές, και παράλληλα ξεκινάει καθημερινά μία γραμμή η οποία θα ξεκινάει από μέσω της Εθνικής Οδού προς την Κυπαρισσία. Σε όλο το διάστημα αυτής της διαδρομής θα μπορούν να υπάρχουν και συνδρομητές. Η εφημερίδα θα πηγαίνει κανονικά και στα περίπτερα και θα διανέμεται και στους συνδρομητές την ίδια ώρα. Δηλαδή, έχουμε αποφασίσει να ξυπνάμε πρωί-πρωί τους Μεσίνιους. Ελπίζουμε ευχάριστη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία. Αυτά από τη Δευτέρα, έτσι, από την 1η Ιουλίου δηλαδή, κανονικά εμείς δεν βγαίνουμε, κυρία Κύβε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη υπάρχει για το Δήμο της Καλαμάτας με την ένταξη του ΕΣΠΑ του εξυγχρονισμού του βιολογικού καθαρισμού. Το έργο φτάνει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ και σηματοδοτεί την αναβάθμιση και επέκτασή του, με συνέπεια την εξυπηρέτηση και άλλων περιοχών αλλά και την κάλυψη των αναγκών της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας που διαρκώς αυξάνονται. Τα καλά νέα συνεχίζονται για τον Δήμο της Καλαμάτας, με την θετική έκπληξη να έρχεται από την περιφέρεια. Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η επέκταση και η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, με ό,τι αυτό σηματοδοτεί για τον εξυγχρονισμό του και σίγουρα για την εξυπηρέτηση μιας μεγαλύτερης ζώνης. Την ένταξη ενός πάρα πολύ σημαντικού έργου για την πόλη της Καλαμάτας. Την πόλη της Καλαμάτας που την ονομάζουμε πρωτεύουσα πόλη, είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη της περιφέρειας Πελοποννήσου, όμως και είναι κοινό παραδεκτό από όλους αυτό, είναι μια πόλη με ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Θεωρούμε λοιπόν το έργο το οποίο εντάχθηκε στο ΔΕΠΗΝ, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και αφορά την αναβάθμιση και επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Καλαμάτας στον άξονα προτεραιότητα ανάπτυξη και ποιότητα ζωής της Πελοποννήσου, ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για το μέλλον της Καλαμάτας. Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του σημείωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Ο εξυγχρονισμός του βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας είναι ένα πολύ σπουδαίο νέο, προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί είναι πολύ σπουδαίο νέο? Γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε τον αγωγό λιμάτων μέχρι τον Άγιο Φλόρο, να φέρουμε και άλλα λίμματα στο βιολογικό καθαρισμό, αν δεν εξυγχρονίζονταν. Ο εξυγχρονισμός είναι προϋπόθεση. Εντάξει, 5,5 εκατομμύρια ευρώ θα βοηθήσουν να αλλάξει εντελώς η κατάσταση. Εκεί ετοιμάζουμε και τη μελέτη για την διαχείριση της λιματολάσπης, ώστε να δώσουμε λύση και σε αυτό το πρόβλημα. Πάμε πολύ καλά στα έργα του ΕΣΠΑ και σε επίπεδο τεχνικών υπηρεσιών Δήμου και σε επίπεδο ΔΕΙΑΚ. Νομίζω ότι θα είμαστε από τις πόλεις που έχουν το υψηλότερο επίπεδο ένταξης έργων και απορρόφησης. Διότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Διότι ένα έργο μπορεί να έχει ενταχθεί και με πολιτικά κριτήρια και να μην μπορεί να ξεκινήσει. Μένουμε στα θέματα του Δήμου Καλαμάτας για να δούμε το πώς εξελίσσονται οι εργασίες στους χώρους του παλιού νοσοκομείου, εκεί όπου θα φιλοξενείται σε λίγους μήνες το νέο Δημαρχείο. Βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος μαζί με στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας. Οι ρυθμοί κυλούν ικανοποιητικά και στόχος είναι η συγκέντρωση των υπηρεσιών και υπαλλήλων σε ένα χώρο για να αυξηθεί τόσο η λειτουργικότητα όσο και η εξυπηρέτηση. Παράλληλα, το έργο αυτό θα σηματοδοτήσει την αναβάθμιση και υποστήριξη της δυτικής ζώνης Καλαμάτας. Στους χώρους του παλιού νοσοκομείου, όπου εξελίσσονται οι εργασίες για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος και μέλη της Δημοτικής Αρχής. Το οποίο θα είναι ένα από τα καλύτερα δημοτικά καταστήματα σε πανελλήνιο επίπεδο. Εδώ θα χτυπάει η καρδιά της πόλης, θα είναι το διοικητήριο του Δήμου. Βλέπετε, οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Είμαστε σε ένα θεωρητικά παλιό κτίριο, κατασκευής της δεκαετίας του 50. Και λέγω θεωρητικά γιατί είναι, όπως βεβαιώνεται, άριστο από άποψη στατικής. Να θυμηθώ τον καπετάν Βασίλη τον Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος δόρισε την μελέτη αξίας περί τις 400.000 ευρώ, μια άριστη μελέτη. Να θυμηθώ τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, που ως Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας και ύστερα από μεγάλες προσπάθειες και δικές του λόγω αντίστασης του γραφειοκρατικού μηχανισμού βοήθησε ώστε το οικόπεδο με το κτίριο να περάσουν στο Δήμο Καλαμάτας με χρυσιδάνιο διάρκειας 99 ετών. Αισιοδοξία υπάρχει λοιπόν πως οι εργασίες θα εξελιχθούν ομαλά και μέσα στους επόμενους μήνες το νέο Δημαρχείο θα είναι έτοιμο.
Αυτό θα εξυπηρετήσει τους περίπου 800 υπαλλήλους του Δήμου της Καλαμάτας, αλλά πρόκειται να συμβάλλει σημαντικά και στην αναβάθμιση της δυτικής περιοχής. Ο Δήμος στεγάζεται υπό δύσκολες συνθήκες, το γνωρίζετε άλλωστε. Οι υπάλληλοι μας υπηρετούν, δουλεύουν σε χώρους που δεν είναι κατάλληλοι, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και το κοινό. Και επιπλέον χθες μας ήρθε μια απόφαση από την περιφέρεια με την οποία ζητούνται 5.500 ευρώ το μήνα για τους χώρους τους οποίους κατέχουμε στο διοικητήριο. Δηλαδή απίθανα ποσά όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό βιαζόμαστε να τελειώσουμε, να έρθουν οι υπηρεσίες μας εδώ και να υπάρξει ένα νοικοκυριό και μια οικονομία και σε χρήμα και σε ανθρώπινο δυναμικό. Η μελέτη όπως σας είπα είναι πάρα πολύ καλή. Ό,τι το πιο μοντέρνο υπάρχει θα χρησιμοποιηθεί εδώ. Αξιοποιείται και η γεωθερμία για τις συνθήκες εδώ ευκρασίας που πρέπει να επικρατούν. Θα δοθεί δυνατότητα σε υπαλλήλους να σταθμεύουν τα οχήματά τους όπως και στον κόσμο. Και βεβαίως θα αναβαθμιστεί μια ολόκληρη περιοχή εδώ η οποία έχει υποβαθμιστεί μετά την μεταφορά του νοσοκομείου. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως από την πλευρά του Δήμου διεκδικούνται ολόκληροι οι χώροι του παλιού νοσοκομείου. Έχουμε αρχίσει ήδη τη διεκδίκηση και της καρδιολογικής κλινικής. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου. Το βλέπετε κι εσείς, το καταλαβαίνετε. Βεβαίως υπάρχει διάθεση από πλευράς Δήμου να βοηθήσουμε τα Υπουργεία και τις κρατικές αρχές. Έχει και ο Δήμος πολλά μικρά κτίρια να λειτουργήσει και η σχολή νοσοκόμων και άλλες υπηρεσίες. Πάμε τώρα στα αγροτικά μας θέματα και στην θετική εξέλιξη που υπάρχει με την επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτα σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Να δούμε τη σημείωση και ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Αλευράς. Άρα το πρώτο βήμα έχει γίνει. Έγινε πολλής αγώνας, πολλή δουλειά, μεγάλη επιμονή και αισθανόμαστε πραγματικά δικαιωμένοι για ένα πράγμα το οποίο για 19 χρόνια είχε τερματώσει. Εκτιμώ αυτό είναι όμως το πρώτο βήμα. Ο καινούριος φορέας που θα είναι δικαιούχος και διαχειριστής του ονόματος που θα αποκύψει μετά την μετατροπή της ΕΑΣ σε συνδεσμό πρωτοβάθμιο να κάνει το επόμενο βήμα που είναι η συσκευασία και την τοποποίηση εντός ζώνης ΠΟΠ, δηλαδή εντός του νομού, έτσι ώστε πραγματικά να προστατεύουμε το προϊόν μας, το άστο προϊόν μας από μιμήσεις, από προσμίξεις και γενικά να καπελεύονται το όνομα από Καλαμάτα άλλοι φορείς ή άλλα κράτη. Γι' αυτό έχει αποτέλεσμα να είναι και εις βάρος των παραγωγών, αλλά και να δυσφημεί το ίδιο το προϊόν, όταν δεν είναι ΠΟΠ Καλαμάτας και απλώς το καπελεύεται κάποιος άλλος. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν έχει καταφέρει να διασφαλίζει τα ΠΟΠ προϊόντα της, δεν υπάρχει μηχανισμός αποτελεσματικός έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι όντως τα ΠΟΠ προϊόντα δεν τη χάνουν από μίμησης ή διαστρέβλωσης. Γι' αυτό επιμένουμε και θα προτρέψουμε και το καινούργιο φορέα που θα είναι δικαιούς του ονόματος να κάνει το επόμενο βήμα, δηλαδή να γίνει τροποποίηση του τόπου συσκευασίας εντός ζώνης έτσι ώστε να μπορούμε πραγματικά να ελέγχουμε ότι το λάδι που φεύγει από εδώ είναι ΠΟΠ και δεν γίνεται προσμίξεις. Βέβαια, και σε αυτή την απόφαση που έχει πάρθει τώρα, που βέβαια θα περιμένουμε για 6 μήνες, γιατί υπάρχει δυνατότητα σε έναν άλλο φορέα εκτός Ελλάδος να κάνει έσταση. Δηλαδή θα υπάρχει ανάρτηση για 6 μήνες και εφόσον μέσα στους 6 μήνες δεν υπάρχει καμία έσταση, τότε θα έχει ολοκληρωθεί ο ΠΟΠ Καλαμάτας στο τομέα Μεσσηνίας. Και τώρα όμως προβλέπεται ότι θα υπάρχει αυστηρά κριτήρια γυλασιμότητας. Το αφορτίο ελαιολάδου που θα φεύγουν σε χοντρική μετακίνηση, η μεταφορά θα γίνεται σε σφραγισμένα ανοξείδωτα δοχεία έτσι, και θα έχει επισήμαση έτσι ώστε με την υγλασιμότητα να διασφαλίζουμε σε ένα μεγάλο βαθμό την ποιότητα του ελαιολάδου μας. Θεωρώ πάση περιπτώσει ότι είναι ένα θετικό μέτρο. Επιτέλους, επέκταση λοιπόν όσον αφορά την ζώνη του ΠΟΠ Καλαμάτα σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Έχουμε εμείς στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων της Περιφερειάς μας και ελαιοτριβέα τον κύριο Ηλία Κανάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Θέμη. Λοιπόν, τι σηματοδοτεί αυτή η επέκταση του ΠΟΠ, αν οι ελαιοτριβείς, αν οι εξαγωγείς μπορούν να το δουν με θετικό μάτι, αν όντως είναι έτσι ένα θετικό βήμα που υπάρχει μια έτσι γενική ομολογία ότι κάτι κινείται.
επιτέλους θέμει αυτό το διαχρονικό αίτημα των Μεσσήνιων παραγωγών αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες της περιφέρειας Πελοποννήσου και λιγότερο του Υπουργείου Γεωργίας, καταφέραμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Από μόνο το όμως αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει για να βγάλει από τον αδιέξοδο, το οικονομικό αδιέξοδο, το Μεσσήνιο παραγωγό. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Ένα δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι να προσπαθήσουμε πάνω στο ΠΟΠ Καλαμάτας να αλλάξουμε μια κατηγορία ελαιολάδου. Από έξτρα προϊόντα να πάει σε έξτρα. Το οποίο να αρχίσουμε να το προωθούμε με διαφορετικό τρόπο αυτό το προϊόν, ώστε να δημιουργήσουμε και υπεραξίες. Mm-hmm. Άρα πρέπει να δώσουμε βάση ότι αυτή, ας το πούμε, η επέκταση της ζώνης του ΠΟΠ μας δίνει το βήμα, μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε μια κλίμακα αναβάθμιση του ελαιολάδου. Έτσι, μπράβο. Ονομασίας αναβάθμισης, γιατί η ποιότητα είναι σίγουρα εξαιρετική. Έτσι, μπράβο. Το τρίτο και σημαντικότερο είναι η προστασία του ονόματος και του προϊόντος. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, στην Αμερική κυκλοφορεί ελαιόλαδο που φέρνει την ονομασία Καλαμάτα, το οποίο συσκευάζεται στην Ισπανία και η εταιρεία που το διακινεί είναι κινέζικων συμφερόντων, σε εξευτελιστικές τιμές. Πρόσφατα ήμουν στην Αμερική, γύρισα τώρα πριν 4 μέρες, γνωρίζεις, δεν είχαμε μιλήσει νομίζω για από εκεί. Ναι, ναι. Το συναντήσαμε μπροστά μας αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει μια εταιρεία που φτιάχνει φέτα. Φέτα cheese το λέει. Made in Wisconsin, USA. Και η φέτα είναι pop. Το οποίο είναι μεγαλύτερη αυτή. Και δεν έχει μάλιστα το λέει, τη λέει και ο The Chefs, την εταιρεία και είναι αμερικάνικη. Και η φέτα είναι pop. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πιστοποιημένα προϊόντα που έχει pop δεν μπορεί να τα προφυλάξει. Ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα που δημιουργείται από εδώ και πέρα είναι η μέθοδος της παραγωγής με το pop. Οι παραγωγοί πρέπει να καταλάβουν πλέον ότι δεν μπορούν να σπάνε τις ελιές, δεν μπορούν να μπαίνουν τα φύλλα και τα κλαδιά μέσα στο τσουβάλι με τις ελιές και να μένουν τρεις μέρες. Πρέπει να αλλάξει η όλη ιστορία για να βγάλουμε καλύτερο και πιο ποιοτικό προϊόν. Αυτά σίγουρα πρέπει να γίνουν, αυτά σίγουρα επιβάλλεται να γίνουν. Το πιο σοβαρό είναι να προφυλάξουμε την ονομασία αυτή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το προφυλάξουμε. Κυκλοφορεί το Καλαμάτα, η ονομασία Καλαμάτα σε όλο τον κόσμο και το συσκευάζουν άλλοι τρίτες χώρες. Όπως και η φέτα, όπως και άλλα προϊόντα. Αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει? Νομίζω εύκολα. Δεν θέλουμε. Πάνε εύκολα. Η πρεσβεία μας στην Αμερική, παρόλο που έχουν πάει διαμαρτυρίες και στο Υπουργείο Γεωργίας, δεν έχουν κάνει τίποτα. Κατά επανάληψη, έχουμε δύο και ρεπορτάζ για την τηλεόραση. Μπέστε. Να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί εξελίχθηκε μια προσπάθεια και ξεκινήσαμε με αυτό, η επέκταση της ζώνης του ΠΟΠ. Και σίγουρα ήταν ένα πάγιο αίτημα των ελαιοπαραγωγών, των ελαιοτριβέων, όλων όσων εμπλέκονται στον χώρο. Όμως είναι μια προσπάθεια που κράτησε χρόνια. Για κάτι το αυτονόητο που θα μπορούσε να πει κανείς. Εσείς τι βλέπετε, υπήρχαν και εμπόδια? Φυσικά. Και πολλά εμπόδια υπήρχαν και του Υπουργείου Γεωργίας. Θα σας πω εγώ κάτι συγκεκριμένο. Το 2009 που είχε ο σύντροφος ο Μιχάλης ο Καϊχημάκης του Υπουργείου Γεωργίας, ήμουν από τους πρώτους εγώ, ένας άλλος μεσήνιος ελαιοπαραγωγός, ο Γιώργος Ομπίζας, και η Ντίνα Νικολάκου, σαν νομαρχιακός σύμβουλος τότε, πήγαμε και τον είδαμε στο γραφείο 9 ώρα το βράδυ. Να προχωρήσει το ΠΟΠ Καλαμάτας, γιατί η νομαρχία γνωρίζεται πολύ καλά τι τροκοποδίες και βάλει σε παλιότερες εποχές. Και δεν προωθούσε τίποτα. Και ο Μιχάλης ο Καϊχημάκης ακόμα στην πρώτη επαφή δεν το έπαιρνε σε σοβαρά. Δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν το έπαιρνε σε σοβαρά γιατί δεν ήθελε. Γιατί ήταν τα συμφέροντα της Κρήτης τέτοια και δεν να προχωρήσουν. Αυτό το καταγγέλλω και σαν σύντροφος. Μετά ύστερα που πιέσει τις περιφέρειες με την καινούργια περιφερειακή διοίκηση, με την εκλογή του Τατούλη, όταν άρχισε να πιέζει η περιφέρεια πάρα πολύ, μετά άρχισε να πιέζουν και οι μεσαίνοι βουλευτές. Και έτσι ξεμπλοκαρίστηκε κάπως το θέμα. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά για να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια περίοδος ενστάσεων. Υπάρχει μια περίοδο και έχουν δικαίωμα και ξένοι να κάνουν ενστάσεις. Εκτός Ευρώπης ακόμα. Αυτό να το τονίσουμε και από εκεί και μετά να ξεκινήσει μια γενικότερη συλλογική προσπάθεια, οργανωμένη. Έτσι. Και να μην τραβάει ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά και στο τέλος να μιλάμε για κάτι. Εκεί στο σημαντικότερο που είπαμε ότι πρέπει να το προστατεύσουμε, όταν λέμε να το προστατεύσουμε, εννοούμε και η τυποποίηση να γίνεται εντός ζώνης πάντα. Γιατί άλλος τρόπος προστασίας δεν υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Έγινε, γεια σας. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Το τέλος του Πασόκ, όπως το ξέραμε, εξήγηλε από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος ο πρόεδρος του κόμματος, Ευαγγέλιος Βενιζέλος, ο οποίος παράλληλα απίθυνε και κάλεσμα ενότητας προς τους βουλευτές του κινήματος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το βάρος που σηκώνουμε είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό σας θέλω όλους δίπλα μου.
Την ώρα της ανασύνταξης της παράταξης του ΠΑΣΟΚ εξήγηλε ο πρόεδρος του κινήματος, Ευάγγελος Βενιζέλος, από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομματός του. Μιλώντας στους 33 βουλευτές, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πέθανε, ζήτω το νέο κόμμα, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν θα αλλάξει όνομα. Απίφθηνε ανοιχτή πρόσκληση σε δημοκρατική αριστερά, οικολόγους και ενεργά πολιτικά πρόσωπα να ενωθούν με το ΠΑΣΟΚ. Έθεσε τους άξονες με βάση τους οποίους το κόμμα θα προχωρήσει, λέγοντας ότι οι κανόνες που διέπουν το σχήμα είναι όχι προσωπικά, ή κομματικά φέουδα, αξιοκρατία και διαφάνεια. Ο κ. Βενιζέλος παράλληλα ανακοίνωσε ότι στις 6-7 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Ανασύσταση του ΠΑΣΟΚ και θα ορίσει ο ίδιος την πολιτική και οργανωτική γραμματεία. Το αποτέλεσμα των δίδυμων εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου σηματοδοτεί πρακτικά το τέλος του ΠΑΣΟΚ όπως το ξέραμε τα τελευταία χρόνια. Όλες οι μεγάλες επιλογές του ΠΑΣΟΚ των δεκαετιών του 80, του 90 και των αρχών του 2000 τέθηκαν υπό αμφισβήτηση, συμπαρασύροντας όλες τις μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες της παράταξης. Με τη Νέα Δημοκρατία συνεργαζόμαστε στην κυβέρνηση, αλλά δεν ταυτιζόμαστε ούτε αξιακά ούτε πολιτικά. Υπηρετούμε με συνέπεια το εθνικό μας καθήκον, αλλά έχουμε πλήρη συνείδηση της πολιτικής και ιδεολογικής μας ταυτότητας. Εμείς ευχόμαστε στους φίλους μας της ΔΗΜΑΡ να αντέξουν με επιτυχία το βάρος της συμμετοχής στην ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και της διαχείρισης της κρίσης. Ένα βάρος στο οποίο τώρα για πρώτη φορά δοκιμάζονται. Για να υπάρχει όμως πεδίο εφαρμογής οποιασδήποτε μετεκλογικής στρατηγικής, πρέπει βεβαίως να υπάρχει μια χώρα που στέκεται όρθια. Ένα κράτος που λειτουργεί. Μια κοινωνία που στηρίζει την εθνική στρατηγική. Ένα κλίμα πολιτικής συναντήληψης τουλάχιστον γύρω από τα θεμελιώδη. Και όχι μια χώρα που παραπέει. Μια κοινωνία διχασμένη, αρνητική και απεσιόδοξη. Ένα κλίμα με τοπικής πολιτικής σύγκρουσης. Με την αντιπολίτευση να καιροφυλακτεί, περιμένοντας να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά την αποτυχία της κυβέρνησης, που θα είναι αποτυχία της χώρας, πόνος για τους πολίτες. Όλα φαίνεται να είναι έτοιμα για το Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας, αν και δεν θα φιλοξενηθεί φέτος στη σκηνή του παράσταση του Διεθνούς Φεστιβάλ, αλλά στους εξωτερικούς του χώρους. Τα εγγένεια προβλέπεται να γίνουν το φθινόπωρο, με πρόσκληση να απευθύνεται προς το Μεσσήνιο Πρωθυπουργό. Οι τελευταίες πινελιές λεπτομέρειες απομένουν για το Μέγαρο Χορό της Καλαμάτας που επιτέλους ολοκληρώνεται. Ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας με αναφορά όχι μόνο για τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα αλλά και για ολόκληρη την Νότια Πελοπόννησο. Το μεγάλο αυτό έργο πολιτισμού, το μεγαλύτερο έργο που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην περιφερειακή Ελλάδα, τελείωσε. Ολοκληρώθηκε. Απομένουν λεπτομέρειες, γίνεται έλεγχος από τις υπηρεσίες μας κομμάτι-κομμάτι εδώ του Μεγάρου. Απομένει και ο ηλεκτροφωτισμός, επιλύθηκαν κάποια θέματα σχετικά με την άδεια. Στο 18ο Φεστιβάλ Χορού θα διατεθεί εδώ ο χώρος ώστε να γίνει μια παράσταση, όχι μέσα στο Μέγαρο, έξω από αυτό. Θα καταβληθεί όμως κάθε προσπάθεια ώστε το ολοκληρωμένο αυτό έργο να είναι φωτισμένο και ενδεχομένως και εν μέρη και προσβάσιμο. Λοιπόν, χρειάστηκαν πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ξεκίνησε αυτό το έργο να κατασκευάζεται τον Μάιο του 2007. Το 2012 η πρώτη φάση του που το καθιστά λειτουργικό ολοκληρώνεται. Βεβαίως απομένουν και κάποια άλλα πράγματα να γίνουν. Όλα αυτά όμως δεν εμποδίζουν να είναι ένα κτίριο ολοκληρωμένο όσον αφορά τις παραστάσεις. Οι δυνατότητες του είναι εξαιρετικές, δεν είναι μόνο για το λαό της Καλαμάτας. Το κτίριο αυτό απευθύνεται για τον κόσμο όλης της Νότιας Πελοποννήσου, για 300.000 περίπου ανθρώπους, και να μην ξεχνάει κανένας ότι με τον Εθνικό Δρόμο η Τρίπολη θα είναι 35 λεπτά, 40 λεπτά θα είναι η Σπάρτη, δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα και οι Τριπολιτσώτες και οι Σπαρτιάτες να έρχονται εδώ να παρακολουθούν μια παράσταση και να επιστρέφουν. Επιπλέον, αυτός ο χώρος θα λειτουργήσει και ως μεγάλο συνεδριακό κέντρο, δηλαδή θα υπηρετήσει την ανάπτυξη και θα διοικείται από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Πήγαμε λίγο πίσω στις σχετικές διαδικασίες, γιατί χρειάζεται έκδοση νόμου, ψήφιση νόμου ή έκδοση προεδρικού διατάγματος. Πιστεύω όμως ότι η νέα κυβέρνηση, όχι πιστεύω, είμαι βέβαιος, γιατί το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό, θα προχωρήσει γρήγορα και τις διαδικασίες αυτές ώστε να έχει χωριστή διοίκηση. Το κέντρο είναι τόσο μεγάλο και έχει τόσες πολλές απαιτήσεις που ο Δήμος Καλαμάτας δεν μπορεί να το σηκώσει μόνο στις πλάτες του. Η λειτουργία του χρειάζεται και την αρρωγή, όχι μόνο οικονομική, αλλά και τεχνική και καλλιτεχνική και του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, τα εγγένεια του Μεγάλου Χορού αναμένεται να γίνουν προς το φθινόπωρο. Πιστεύω ότι σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, γύρω στο φθινόπωρο θα μπορέσουμε να τα κάνουμε, θα είναι λαμπρά.
Προφανώς θα προσκληθεί ο Πρωθυπουργός της χώρας για να κάνει τα εγκαίνια εδώ, γιατί έχει σημαντική συμβολή και αυτός και ο Υπουργός Πολιτισμού. Θα είναι μια μεγάλη μέρα, όχι για την Καλαμάτα, για την Ελλάδα ολόκληρη. Γιατί αυτό το έργο πλέον έχει πανελλήνια διάσταση. Αρκετές ήταν και χθες οι εκδηλώσεις από τους διαφόρους φορείς με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Τη δική του μάχη με επιτυχία δίνει το Κηθέα Κύτταρο Καλαμάτας, που οργάνωσε και μια όμορφη ποδηλατοβόλτα. Το δικό του σημαντικό αγώνα στη μάχη της απεξάρτησης και της επανένταξης φαίνεται να συνεχίζει στο Κηθέα Καλαμάτας. Χθες, Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, τα μέλη του μαζί με άλλους φορείς οργάνωσαν διάφορες εκδηλώσεις. Στην κρίση απαντάμε με αλληλεγγύη, στην κρίση είμαστε όλοι μαζί. Και ένα πράγμα που υποστηρίζουμε στην κάθε μέρα, όχι μόνο σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ναρκωτικών, αλλά και κάθε μέρα, είναι ότι στην κρίση χρειάζεται να απαντήσουμε με αλληλεγγύη, με αλληλοβοήθεια, με αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά στάθηκε στη συνέχεια η υπεύθυνη του προγράμματος και Θεά Κύτταρο της Καλαμάτας, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται βοήθεια από ειδικούς για την εξάλληψη του προβλήματος των ναρκωτικών, αλλά ένα κλίμα αλληλεγγύης, αγάπης και υποστήριξης. Το θέμα των ναρκωτικών, το να σταματήσει κάποιος τα ναρκωτικά, δεν σημαίνει ότι είναι θέμα κάποιων ειδικών. Σημαίνει ότι χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι να βοηθήσουμε, χρειάζεται τη συμπαράσταση όλων, χρειάζεται να αντικαταστήσει τις ουσίες με άλλα πράγματα, όπως είναι το ενδιαφέρον για τον άλλον, η αλληλεγγύη, η φιλία και άλλα πράγματα που έχουν αυτές τις μέρες δυστυχώς λείπουν από τους ανθρώπους. Εμείς υποστηρίζουμε πάντα ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορείς μόνος, χρειάζεσαι πάντα τους άλλους, χρειάζεται και να βοηθάς και να βοηθιέσαι για να μπορέσεις να μείνεις καθαρός. Η τέχνη φαίνεται να είναι το αντίδοτο στις σημερινές δύσκολες ημέρες. Οι σχολές της Φάρης συνεχίζουν το δημιουργικό τους έργο με τους σπουδαστές να οργανώνουν πλούσιες τελετές λήξης. Μια επιτυχημένη συνεργασία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της επιχείρησης Φάρης στην οργάνωση εκδηλώσεων, σε οποίες θα παρουσιαστεί το έργο της σχολικής χρονιάς 2011-2012. Οι εκδηλώσεις στο τέλος της χρονιάς έχουν καθιερωθεί και δίνουν την δυνατότητα στους συμπολίτες μας να αξιολογήσουν το καλλιτεχνικό έργο που γίνεται στις σχολές, και αυτό βέβαια επιβεβαιώνεται στην πράξη από την αύξηση του αριθμού των σπουδαστών χρόνο με το χρόνο. Φέτος στις εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνονται και αυτές που θα γίνουν στο Πλατή, τα Αρφαρά και τη Θουρία, ως αποτέλεσμα του πιλωτικού προγράμματος που υλοποίησε η Φάρης σε αυτές τις περιοχές, σε αυτές τις τοπικές κοινότητες, ενός πιλωτικού προγράμματος που έχει ως σκοπό την επέκταση της λειτουργίας των σχολών και έξω από την πόλη της Καλαμάτας. Ιδιαίτερη εκδήλωση αποτελεί η συναυλία με γνωστά ελληνικά τραγούδια με την Συμφωνική Ορχήστρα και την Παιδική Χοροδία του Οδείου σε συνεργασία με την Χοροδία του Μουσικού Ομίλου Καλαμάτας ο Ορφέας. Ζωγραφίζω για να ονειρεύομαι και ονειρεύομαι για να ζωγραφίζω. Αυτές οι φράσεις σηματοδοτούν τη δημιουργική χρονιά που πέρασε στο εικαστικό εργαστήρι. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στο ότι ο σπουδαστής πρέπει να έρχεται σε επαφή με αυτό που ονομάζουμε όνειρο ποιητικά, ασυνείδητο, έχει ονομαστεί, η ψυχή στην ελληνική μας παράδοση. Και μέσα από αυτό να δημιουργεί, μέσα από αυτό το χώρο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μία προτρεπτική κατάσταση ώστε ο σπουδαστής να ενωθεί και να δημιουργήσει μέσα από αυτό το χώρο. Αξίζει να τονιστεί στη συνέχεια ότι παρά την κρίση, οι χίλιοι και πλέον σπουδαστές των καλλιτεχνικών σχολών της κοινοφελούς επιχείρησης Φάρης του Δήμου Καλαμάτας αυξάνονται. Όπως ανέλησαν και αρκετοί καλλιτεχνικοί υπεύθυνοι, πλούσιες θα είναι οι τελετές λήξης των σπουδαστών. Μπορούμε να παρουσιάσουμε το έργο της Σχολής Χορού σε μια παράσταση που, όπως η Ερυφίλη Εφραιμίδου έδωσε τον τίτλο αυτής της παράστασης, «Με κέφι θα χορέψω, την κρίση να παλέψω». Είναι μια παράσταση με όλα τα παιδιά της σχολής και είναι σε χορογραφίες των δασκάλων τους. Και όπως πάντα, χαιρόμαστε πάρα πολύ να ενθαρρύνουμε τη δημιουργικότητα στα παιδιά και δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποια παιδιά που θέλουν να παρουσιάσουν μια δικιά τους δουλειά
να την παρουσιάσουν και να κάνουν μια χορογραφία δικιά τους. Τις δασκάλες των στη σχολή, της Μαρίας Μεγκρέλης, Άνιας Τρυμπάκου, Θόμη Σταμούλη και δικές μου, και έχουμε και μια χορογραφία από τα παιδιά της σχολής, η Χριστίνα Ευρετού και η Αρετία Θανασοπούλου. Ελπίζουμε να χαρούν τα παιδιά κυρίως αύριο και μεθαύριο, γιατί γι' αυτά γίνονται όλα αυτά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε πια στο τέλος της χρονιάς και παρόλη την οικονομική κρίση και τη δυσκολία που περνάει η χώρα και κατ' επέκταση όλοι εμείς, είπαμε ότι δεν θα το βάλουμε κάτω και ότι η παράσταση θα κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Είναι η κόπη όλης της χρονιάς και των χρόνων μάλλον που κάνουν, να το χαρούν και όλα αυτά που μάθανε να τα κάνουν πράξη και να χαρούν πρώτα απ' όλα εκείνα. Και εμείς κατ' επέκταση βλέποντάς τα μετά με την πρόοδο που κάνουν όλο το χρόνο. Έφτασε και άλλη μια πολύ πετυχημένη χρονιά για το 2 στο τέλος της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι από το γεγονός ότι παρόλο που βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης όπως όλοι γνωρίζουμε, το 2 φέτος είχε μια αρκετά σημαντική αύξηση μαθητών, συνέχισε την ανωδική του πορεία και φτάνοντας προς το τέλος της χρονιάς θα κάνουμε φέτος για πρώτη φορά 2 συναυλίες στο κάστρο, με στόχο να καταφέρουν να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά από το 2. Όπως θέλω να πω ότι είχε τρομερή απήχηση το πρόγραμμα αυτό στις τοπικές κοινωνίες. Ειδικά στη Θουρία υπήρχαν πάνω από 70 παιδιά και ένα τμήμα ενηλίκων γύρω στα 13 άτομα. Στόχος μας και επιθυμία μας είναι αυτά τα προγράμματα να συνεχίσουν το πρόγραμμα, να ριζώσει δηλαδή πραγματικά το τμήμα αυτό στις τοπικές κοινωνίες, και εμείς σαν τοπικοί παράγοντες θα βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ξεχωριστή η σημερινή ημέρα για τους ανθρώπους του τουρισμού. Στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα τίμησαν τον προστάτη του Αγίου Σαμψών και ευχήθηκαν να υπάρξει μια καλύτερη κίνηση στο υπόλοιπο της καλοκαιρινής περίοδου. Ξεχωριστή η σημερινή ημέρα για τον τουριστικό κλάδο. Οι ξενοδόχοι της Καλαμάτας τίμησαν την εορτή του προστάτη του Αγίου Σαμψών και έστειλαν το δικό τους μήνυμα ελπίδας πως κάτι μπορεί να αλλάξει και να κινηθεί καλύτερα στην συνέχεια της τουριστικής αυτής σεζόν. Καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά για την ημέρα του Αγίου Σαμψών. Παρότι η περίοδος έχει ξεκινήσει δειλά, με τον κόσμο πολύ συγκρατημένο και θορυβημένο με τις καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης, ευελπιστούμε να αλλάξει κάπως η κατάσταση, ο κόσμος να βρει ευκαιρία να ξεφύγει από τα προβλήματά του, να βγει προς τα έξω, να σκεφτεί το μυαλό και να πορευτούμε σε καλύτερες ημέρες. Σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα του Αγίου Σαμψών, είναι η μέρα που γιορτάζουν οι ξενοδόχοι και εμείς και τα παιδιά μας, εμείς είμαστε τα παιδιά τους. Οπότε γιορτάζουμε και εμείς, παρά τις δύσκολες συνθήκες, περνάμε δύσκολα φέτος. Ευελπιστούμε η σεζόν να ξεκινήσει. Ελπίζουμε τα μέτρα που ξέρει ο Πρωθυπουργός να έχουν επίκυση στον κόσμο. Και έχουμε σε όλους καλή σεζόν. Στο πλαίσιο του εορτασμού που έδωσαν το παρόν αρκετοί φορείς και εκπρόσωποι αρχών, υπήρξε στην βάση της συνεργασίας και η ανταλλαγή απόψεων. Σήμερα πράγματι είναι η μέρα του, η γιορτή του Αγίου Σαμψών του ξενοδόχου. Είναι ο προστάτης των ξενοδόχων και γενικότερα όλων αυτών που εμπλέκονται και ασχολούνται με το τουριστικό ξενοδοχειακό κλάδο. Μαζευτήκαμε όλοι σήμερα στο εκκλησάκι του Ελίτ, του Αγίου Ιωάννου. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία λειτουργία με αρτοκλασία. Τιμούμε όλη την μέρα αυτή. Ο Δήμος ήταν παρόν, είχε έρθει ο κύριος Δήμαρχος, το επιμελητήριο, ξενοδόχοι. Πιστεύουμε όλοι στην συνεργασία. Ήταν μια ξεχωριστή μέρα, μπορέσαμε και βρεθήκαμε και μεταξύ μας, ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις, ευχηθήκαμε ένα στον άλλο καλή σεζόν, ουσιαστικά βρισκόμαστε ήδη στην τουριστική σεζόν που τρέχει. Μέχρι τώρα τα πράγματα ήταν λίγο μουδιασμένα, από εδώ και πέρα έχουμε αρχίσει και παίρνουμε ευχάριστα μηνύματα. Εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά, καλή σεζόν σε όλους, τους ξενοδόχους, ξενοδόχους υπαλλήλους. Ο Δήμος είναι παντού παρόν, συντρέχει και βοηθάει όπου μπορεί για να πάει όσο καλύτερα γίνεται και η φετινή χρονιά. Νέα διανομή αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στη Δυτική Ελλάδα. Θα διατεθούν πατάτες, φρούτα και ζυμαρικά σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για νέα διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Πραγματικά οι συμπολίτες μας στην πρώτη διανομή αγκάλιασαν την εθελοντική πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε. Και αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και να κάνουμε θεσμό την πρωτοβουλία αυτή, έτσι ώστε να είναι μόνιμου χαρακτήρα και όχι περιστασιακού. Σήμερα ανακοινώσαμε την λίστα με τα προϊόντα τα οποία διαθέτουμε. Συνολικά διατίθεται 18 προϊόντα στους συμπολίτες μας από παραγωγούς επιτοπλίστων της περιοχής μας και σε τιμές οι οποίες βρίσκονται στο 1 τέταρτο και στο 1 πέμπτο από την αντίστοιχη τιμή που βρίσκουμε τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι πατρινοί θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Ο κόσμος έχει ανάγκη να προμηθευτεί φθηνά προϊόντα. Πλέον το πορτοφόλι και η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών έχει ελαχιστοποιηθεί και υπάρχει αναγκαιότητα να βρίσκουν, να υπάρχει δυνατότητα να βρίσκουν προϊόντα χωρίς καπέλα μεσαζόντων. Όπως μέχρι και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ήδη έχουν ξεκινήσει παραγγελίες προϊόντων, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία εθελοντών. Από σήμερα θα μπορούν να μπαίνουν μέσα στο site του Εργασία News και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την φόρμα παραγγελίας. Και από την Δευτέρα εθελοντές τόσο της ομάδας Ε του Δήμου Πατρέων όσο και τις πρωτοβουλίες μας, τις αγρότικα Free Product Zone, που είναι η ζώνη ελεύθερης διάθεσης αγροτικών προϊόντων, θα βρίσκονται στον πεζόδρομο της Αγίου της Ρήγα Φεραίου και στην πλατεία Γεωργίου με βάρδιες και θα δέχονται φόρμες παραγγελίας συμπολιτών μας. Το Δημόσιο παγώνει τις οφειλές του. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι με τα χρήματα θα καλυφθούν πλέον μόνο μισθοί συντάξεις και δεν θα γίνονται ούτε επιστροφές φόρων. Πληρωμές και επιστροφές φόρου, τέλος. Παιδιά μου, εκεί που έχουμε καταντήσει και εκεί που έχουμε φτάσει, ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Στο σημείο γιατί όλοι οι πολιτικοί είναι απατεώνες. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένο, όλα τα κόμματα. Έχουν άλλος μεγάλη ευθύνη, άλλος μικρότερη ευθύνη. Ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι οι οποίοι δικαιούνται επιστροφές φόρου, δεν θα τον λάβουν μέχρι νεοτέρας, καθώς το ταμείο είναι ήδη μείον και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους μισθούς και τις συντάξεις. Εδώ να λέμε μακάρι να παίρνουμε και αυτά, να τα παίρνουμε και αυτά που παίρνουμε μέχρι τώρα. Εδώ θα τα κάνουν σε λίγο καιρό, θα έχουμε... Άμα δεν δώσουν, τουλάχιστον αν παίρνουμε εντάξει. Αλλά αν δεν παίρνουμε τίποτα, τι θα δίνουμε. Το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών έδωσε εντολή για πάγωμα πληρωμών σε όλα τα επίπεδα. Εκτός βέβαια από εκείνα που αφορούν στους μισθούς και τις συντάξεις που μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνονται κανονικά. Εμείς οι φτωχοί θα πεθάνουμε όπως μας καταντήσανε οπουδήποτε. Μόνο για το 10% είναι του ελληνικού λαού. Οι υπόλοιποι υποφέρουμε, οι υπόλοιποι πεινάμε. Δεν έχουμε να πάρουμε τα φαρμακά μας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όπως πάει να μας αφήκουν να πεθάνουμε. Δεν τρέχει τίποτα για δάφτους. Που έτσι αλλήμουν από εμάς, του φτωχούς. Εδώ παίρνω μια συνταξούλα και δεν μου φτάνουν για τα φάρμακα. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι πολίτες έχουν στεγνώσει οικονομικά και περιμένουν έστω και αυτά τα λίγα χρήματα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Γιατί τα φάγανε, πήραν ομόλογα, κουρέψαν τα ομόλογα και ξεμείναμε εμείς μετά. Άμα δώσουν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι λεφτά, θα τα φέρουμε βόλτα. Άμα δεν μας δώσουν, θα πεθάρουμε στην ψάχνα. Τη στιγμή που μπήκε η Κύπρος, η πιο πλούσια χώρα, με 1 εκατομμύριο ανθρώπους, την έβαλε η Μέρκελ μέσα, περιμένετε εσύ να ζήσει η Ελλάδα. Απλά πράγματα. Να σταματήσουν, να μην παίρνουν οι βουλευτές και οι υπουργοί τα λεφτά και να τα δώσουν στα φάρμακα που πεθαίνει ο κόσμος. Οι βουλευτές τα βάζουν στην τσέπη όμως. Δεν είπε κανείς ότι δεν τα παίρνω σήμερα για να τα πληρώσω. Ξέρεις, η οικογένειά τους θέλουν να είναι κύριοι, μάγκες. Είναι αυτό. Οι άλλοι ας πεθάνουν. Αυτό. Ενδεικτικό του τι συμβαίνει είναι το γεγονός ότι το 1 δισεκατομμύριο της προηγούμενης δόσης του δανείου, τα χρήματα που είχαν δεσμευτεί αρχικά και τώρα εκταμιεύονται, δεν θα μπουν στα κρατικά ταμεία. Για την ακρίβεια, 900 εκατομμύρια θα πάνε για την συμμετοχή της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, ενώ μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ θα καταλήξουν στην Ελλάδα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.